Γεια σε όλους Τσουνάμι εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι του καναλιού Σήμερα θα δούμε το καινούριο map στο Counter Strike, το Global Offensive φυσικά Την Inferno Βλέπουμε εδώ, είναι το καινούριο map που το κάνουν remake για να μπει στα Competitive Διότι είναι 7 map ε, και τώρα θα ξαναμπεί η Inferno κανονικά στα Competitive να μπορούν να παίξουν σε professional επίπεδο εννοώ. Και αυτό φυσικά δεν το ανακάλυψα μόνος μου, αυτά που σας λέω τώρα. Συζητούσα με ένα φιλαράκι μου τον FGR που έχει και κανάλι στο YouTube, τσεκάρετε. Ε, και κάναμε μια κουβέντα και μου τα είπε όλα αυτά. Λοιπόν, και έχω μπει, είναι το beta map, λογικά θα κάνω και κάποιες αλλαγές ακόμα. Και εδώ είναι το terror spawn. Έφυγε το καμπανάριο, βλέπουμε εδώ, έχει μια τρίλιζα τι είναι αυτό. Και φεύγουμε γρήγορα γρήγορα από το terror spawn για να συνεχίσουμε και να μην σας κουράσω. Βλέπουμε αρχικά ότι πλέον δεν πας μόνο από εκεί, πας και από εδώ πέρα. Για να βγεις στο second mid. Εδώ βλέπουμε, ειδικά εδώ για snipers. Το σπάσα το τζάμι, δεν ξέρω αν είδατε. Θα είναι μανούλα αυτό το πράγμα. Ε, ναι, από εδώ έρχεσαι κλασικά. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε έχουν φύγει τα άχυρα που ήταν εδώ πέρα. Ε, και πλέον έχει κάτι σκαλοπατάκια για να είναι στο ίδιο ύψος πάνω κάτω. Και να μην είναι ο ένας στην πλεονεκτική θέση και ο άλλος. Εδώ τώρα είναι και οι δύο... Ίσα, όχι ότι δεν μπορείς να το παίξεις από εδώ, μπορείς. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το mid. Το κλασικό mid. Ω, oh, μεγάλες αλλαγές. Εδώ έφυγε το αμαξάκι που υπήρχε για να δω. Ε, έφυγε το αμαξάκι. Και εδώ είναι το second mid που λένε... Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα δεν θυμάμαι, connector, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Εμείς το λέμε χαϊδευτικά σκατά. Και εδώ μόνο... Ω! Oh! Λοιπόν, μπαίνεις εδώ, πηγαίνεις σιγά σιγά και μετά εδώ μπορείς να τρέξεις, δείτε. Λολ. Λοιπόν, και για να πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τι διαφορές κανάνε. Ω! Oh! Το φτιάξανε πολύ ωραία τα σπιτιά, γιατί τώρα μοιάζει λίγο σαν Ιταλή αλήθεια. Εδώ δεν ανοίγουν οι πόρτες Εδώ μπορούμε να δούμε Ποιος περάσει Θα πέσει γάζωμα από εδώ πέρα πολύ ε, Εδώ αλλάξανε οι κουζίνες και αυτά Πάμε να δούμε στο μπαλκόνι Ο, Ωραίο το κάνανε Ωραίο το κάνανε Αυτό εδώ το μέρος μου αρέσει πολύ Λοιπόν, και τώρα βάλανε επιτέλους εδώ πάνω μεγάλα windows, μεγάλα παράθυρα και δεν είναι αυτά τα, τα, μικρά με τις γρίλιες που είχε που δεν μπορούσε να δεις καλά. Και πάμε να δούμε το apartments. Ανεβαίνεις. Ο, βγάλανε... Ο, δείτε αυτό που βαρούσα πριν. Από την έξω μεριά. Όταν βαρούσα τα παράθυρα, δείτε τις σφαίρες δείτε, άρα θα μπορείτε να κάνετε kill άφοβα μέσα από τοίχους χωρίς να βλέπετε καν. Αυτά είναι τσιγαρό χαρτά. Μου θυμίζει λίγο το source, το counter, που οι πόρτες ήταν όλες από χαρτί, χαρτίνες, τέλος πάντων. Ε, και βγάλανε το dark room, δεν ανοίγει αυτή η πόρτα. Μπήκε το κανονικό αυτό εδώ το μπάλκονι. Και θα μπορείς να ανεβαίνει και από εδώ για να το δούμε. Εδώ θα τα καταφέρω. Ε, μπορείς να ανέβεις τέλος πάντων ε, και να πας και σε αυτό το μπαλκονάκι αν δεν κάνω λάθος. Oh. Λοιπόν και τώρα πάμε για το A side. Άρα και... Αχα, εδώ κλασικά το, το μπαλκονάκι ε, που βγαίνει στο A side, δείτε πως κάνανε το A. Λοιπόν, ω, έφυγε αυτό το, η παλιά που ήταν για τα παλιοσίδερα και βάλανε αυτό εδώ με τις μπάλε. τα άχερα. Πολύ ωραία το κάναν εδώ το πιτ. Ωραία, έφυγε αυτό εδώ το, το στρογγυλό που ήταν, τώρα εδώ κρύβεσαι κανονικά. Ο, και φύγανε και αυτά τα ηλίθια κάγκελα που είχε εδώ πέρα. Μπορεί να βλέπεις καλύτερα έτσι. Ε, τώρα είναι πιο competitive φάση και φύγανε και αυτά τα ηλίθια... Ο, καλά. Εδώ θα κάνεις κάτι, kill. Γεια σας όλοι! Εδώ θα κάθονται. Ε, φύγανε και αυτά τα ηλίθια κάγκελα, και όπως είπα, ε, θα είναι αυτά τα map, και κάποιο θα φύγει τώρα από αυτά που είναι στα competitive. Ε, και ένα streamer έλεγε ότι θα φύγει η Cobblestone, γιατί με τα τωρινά δεδομένα είναι πολύ πίσω. Εγώ θα ήθελα να φύγει επιτέλους Ντάζ 2. Ξέρω ότι είσαστε όλοι φαν της Ντάζ 2 και, και, δεν θα με κακίζετε τώρα, αλλά είμαι ο πρώτος εδώ πέρα που το δείχνει στην Ελλάδα το Inferno σαν map, δεν πειράζει, δεν θα το εκτιμήσετε πολύ. Ε, εδώ είναι το Α, υπάρχουν κάποια σημεία έτσι εδώ πέρα, μπορείς να κρυφτείς, τέλεια. Συνεχίζουμε. Εδώ έχει παραμείνει αυτό. Ωραία. Α, έμεινε και αυτό εδώ. Τέλεια. Και ε, πιστεύω ότι θα πέσει πολύ kill μέσα από τους σου στο Apartments. Το πιστεύω. Ωραία. Και θα πάμε μία και από β να σας το δείξω, να το δείτε. Λοιπόν, εδώ είναι το, το κλασικό. Θα πάμε Μία από εδώ πέρα, από το library, τη βιβλιοθήκη, να το, το άλλο το κάνανε πιο ωραίο, με να μου αρέσει πιο καλά τα δωμάτια τώρα. Λοιπόν, πλέον εδώ δεν έχει πολύ κάτω να πας, ίσα έτσι ξέρω εγώ φαίνεσαι από εδώ. Εδώ είναι το city spawn. Το tanks έμεινε tanks. Εδώ βέσπα, ιταλική βέσπα. Πηγάδι, ωπ, αυτό εδώ πάνω για να δούμε να ανέβεις άραγε. Yeah. Για να δω πώς για να δούμε. Ναι, μπορείς να ανέβεις ακόμα εδώ πάνω Και να δεις λίγο από εδώ Ω, το ruins το κάνανε πολύ διαφορετικό Έφυγε από εδώ το φορτηγάκι Μπήκε ένα σωστό κάστρο Τι είναι αυτό Εδώ μπορείς ακόμα να κρυφτείς Μπορείς ακόμα να κρυφτείς εδώ πέρα Πάμε να δούμε λίγο το ruins Ω, τρελή καμπεριά για εδώ Έτσι να το παίξεις Σε φάση όποιος μπει μέσα εδώ Και εδώ ωραίο Εδώ αυτό το, το δωματιάκι που δεν έμπαινε ποτέ κανείς Έφυγε Ίσως κάνουμε κάνα τρόπο έτσι Ωραία εδώ θα μπορείς να κρυφτείς Τι είναι αυτό Οχο. Εκκλησία και καλά Εδώ μπορείς να κρυφτείς πλέον Μπορείς έτσι λίγο εδώ Οπ. Τι είναι αυτά Κάσες Ξύλινες κάσες Λοιπόν Εγώ πιστεύω ότι αν βαράς από εδώ Θα μπορείς να τρως τον άλλο που έρχεται από εδώ Εδώ Μια σφαίρα Μπα Εγώ το πιστεύω ότι θα μπορείς να τον τρως Ναι περνάνε οι σφαίρες κανονικά Οπότε καταλαβαίνετε Αμα κάτι το άλλο πέρα τι θα γίνει Αλλάξαν για αυτό το σημείο και είμαστε καθαρά εδώ στο B-side που γίνεται το plan. Αλλάξαν εδώ το συντριβανάκι και γενικά εδώ το χώρο. Ε... Και έφυγε αυτό εδώ το ηλίθιο dark. Ε... Που καθώσουν εδώ πέρα, ακριβώσουν και γινόταν εκεί το πλάν. Μπήκε μπλε κάτω, και εδώ σου είναι σημαδεμένος ο χώρος που μπορεί να κάνει το πλάν. Εδώ φύγανε κάτι ψησταριές ή κάτι τέτοια τέλεια και στο τέλος του βίντεο μαγες θα παίξω ένα κλιπάκι πως ήταν παλιά κάποια σημεία και πως έγιναν εντάξει να το δείτε λοιπόν άλλαξε εδώ πέρα ριζικά έτσι ε, μεγάλος αυτός εδώ ο χώρος εδώ τα μπετά είναι τα ίδια τα τσουβάλια έφυγε το καρ από την μπανάνα ε, Τώρα μπορεί να σα φαίνεται αστείο αυτό που λέω μπανάνα, αλλά έτσι λέγεται εδώ το σημείο, επειδή είναι μπανάνα, κάνει σαν μπανάνα. Τέλο πάντων, όσοι ξέρετε, counter δεν θα γελάσετε. Οι άλλοι που δεν ξέρετε θα πιθάνετε στο γελιο. Λοιπόν, εδώ. Ωραίο αυτό εδώ. Για τον άλλο το sniper. Εδώ τα ξύλα μείνανε. Ωραία. Και γενικά η μπανάνα άλλαξε και αυτή η ριζικά. Αυτά να υπενθυμίσω να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Να κάνετε μια εγγραφούλα αν είσαστε καινούριοι και βλέπετε πρώτη φορά το βιντεάκι από το κανάλι μου. Ε, να γράψετε τα σχόλια ό,τι θέλετε να συζητήσετε και να μου πείτε και να με ρωτήσετε. Ε, και αν θέλετε μπορείτε φυσικά να το δείξετε και σε ένα φίλο να του πείτε «Ω, πάρε να δεις πώς έγινε η Inferno, το καινούριο map που θα μπει στο Counter-Strike και θα είναι, το παίζουν και competitive και ε, του βασιλιά το στέμμα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Τα λέμε.